Η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου ονομάζεται Τσικνοπέμπτη επειδή την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή λιώνουν το λίπος από τα χοιρινά και ο μυρωδάτος καπνός είναι διάχυτος παντού. Έτσι, ορισμένοι θα συνεχίσουν και φέτος το έθιμο, ενώ άλλοι αδυνατούν εξαιτίας της οικονομικής πραγματικότητας. Θα ψήσουμε κάτι, θα περάσουμε ωραία. Και το βράδυ είναι άλλο. Κάθε χρόνο το κάνετε αυτό? Κάθε χρόνο, βέβαια. Βέβαια. Είναι μία μέρα αυτή για να ξεσκάσει λίγο ο κόσμος? Σίγουρα είναι μία μέρα για να ξεσκάσει. Αυτό το κάνανε οι αρχαίοι από παλιά. Αλλά το κάνουμε και εμείς τώρα. Το εξακολουθούμε και το κάνουμε και εμείς. Πάνε γίνεται αυτά. Σήμερα Τσικνοπέμπτη, αν υπάρχει διάθεση να γιορταστεί αυτή η μέρα? Θα πάνε. Η νεολαία θα πάει. Εμείς δεν νομίζω. Έχουμε και υποχρεώσεις. Έχουμε τα μωρά, τα εγγονάκια, δεν μπορούμε να πάμε. Ο κόσμος θα πάει, θα πάνε, ορισμένοι θα πάει. Λόγω κρίσης, κρίση δεν έχουν όλοι. Κρίση έχουν οι φτωχοί, οι άλλοι έχουν κομποδέματα. Είναι μία μέρα αυτή για να μπορέσει ο κόσμος λίγο να ξεφύγει? Πώς δεν είναι. Είναι ωραία μέρα. Να γλεντίζεις, να ξεδώσεις, να ξεσπάσεις. Είναι πολύ ωραία μέρα. Αν δεν είναι και αυτά, δεν γίνεται τίποτα. Με αυτή την ακρίβεια και όπως είναι τώρα και η κρίση αυτή, δύσκολα. Αλλά οι νέοι πάλι, ή στη γειτονιά μου ή κάτι καφετέριες, γεμίζουν. Εντάξει. Εμείς τώρα είμαστε μια ηλικία που δεν πολύ βγαίνουμε. Είναι μία μέρα αυτή για να ξεσκάσει κάπως ο κόσμος, όχι μόνο οι νέοι και παλιά και εμείς μεγαλύτεροι. Όταν ήμασταν νέοι, όσο μπορούσαμε πηγαίναμε. Είναι μία μέρα και με λίγα χρήματα να μπορέσει ο κόσμος να βγει έξω και να ξεσκάσει? Εντάξει, λίγα χρήματα θα βγεις, όχι σε μαγαζιά και τέτοια, στο φτωχό που λέμε έτσι, πολύ χαμηλά. Στο σπίτι, η οικογενειακά. Την Τσικνοπέμπτη, που βρίσκεται στο μέσο του Τριωδίου, ξεκινούν ουσιαστικά εκδηλώσεις αποκριάς, οι οποίες κορυφώνονται με τα κούλουμα την καθαρά Δευτέρα.